Καμπάνες χτυπούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα πλέον δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο, γιατί τα λέγαμε και πριν από μερικούς μήνες. Ναι, και σας άκουγα τώρα που διαβάζετε την ανακοίνωση που τις γράψαμε χθες και σήμερα είναι χειρότερα τα πράγματα. Άραστε. Δηλαδή, ακόμα το κάθε μέρα έρχεται να με χειρότερο τρόπο να επιβεβαιώνει όλο αυτό το πράγμα που λέμε. Κοιτάξτε, δείτε, τώρα στο νοσοκομείο Σερών ζούμε ένα παραλογισμό, έτσι, δηλαδή, και νομίζω ότι είναι αυτό που ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Έρχονται συνεχώς ασταμάτητα αποφάσεις και οδηγίες από την ΥΠΕ, από το Υπουργείο, από την Επιτροπή των Λοιμόξεων του Υπουργείου, δεν ξέρω τι είναι, κάντε αυτό, χωρίς να μας δίνουν καμία οδηγία με το πώς μπορεί να γίνει με την υπάρχουσα στελέχωση του νοσοκομείου, το αν θα στείλουν προσωπικό, το αν θα εντάξουν όλο το υγειονομικό προσωπικό του νομού, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για να βοηθήσει σε αυτή την ιστορία. Καμία απάντηση. Δηλαδή, ζούμε μια κατάσταση στην οποία συνεχώς ελαττωνόμαστε, γιατί αρχίζουν και νοσούν γιατροί μέσα στο νοσοκομείο, στις ΕΡΕΣ, και γιατροί βασικών ειδικοτήτων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το κομμάτι των λοιμόξεων. Σήμερα τώρα πριν λίγο είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση, η οποία μας είπε ότι έχει οδηγία να αδειάσει πτέρυγες του νοσοκομείου για να μπορούν να νοσηλεύονται περιστατικά, χωρίς όμως να μας δίνει ούτε μισή απάντηση το αν θα έρθει ένας γιατρός για να βοηθήσει σε αυτή την ιστορία. Και το νοσοκομείο Σερών αυτή τη στιγμή, έχοντας επίκνωση ακριβώς αυτόν που θα σας πω, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βγάλει την εβδομάδα την οποία τρέχουμε. Τα περιστατικά αυξάνονται που χρειάζονται νοσηλεία, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η Θεσσαλονίκη πλέον, τα νοσοκομεία αναφοράς έχουν σταματήσει να δέχονται περιστατικά και μας ήρθε προφορική οδηγία να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Σερών. Οι πτέρυγες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό έχουν σχεδόν γεμίσει. Προσχωράμε να δημιουργηθούν καινούργιες πτέρυγες για τα περιστατικά με θετικά στη λίμωξη, χωρίς να ξέρουμε ποιος γιατρός θα τα παρακολουθεί. Και να σας αφήσω στην άκρη σε αυτό, το ότι έτσι όπως πάει η ιστορία πραγματικά αρχίζει να βαλτώνει και το τι θα γίνεται και με τα υπόλοιπα περιστατικά, με τους υπόλοιπους ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία. Εμείς αυτό που ζητάμε και το βάζουμε επιτακτικά και προς τη διοίκηση, το είχαμε ζητήσει και από το προηγούμενο διάστημα, το βάζουμε και με πιο συγκεκριμένα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι πέρα το να γίνουν άμεσα προσλήψεις, τους λέμε και με τον τρόπο που μπορεί να γίνουν. Τρέχει μια προκήρυξη για παθολόγους, στην οποία έχουν βάλει 4 άνθρωποι για την θέση στο νοσοκομείο Σερών, οι οποίοι δεν παίρνουν πουθενά αλλού θέση, και ζητάμε την άμεση κάλυψη των θέσεων, να τους πάρουν, να τους προσλάβουν και τους 4 ανθρώπους, να καλύψουν από τις λίστες των ειδικευμένων, οι οποίες υπάρχουν σε αναμονή ειδικευόμενοι, να προσληφθούν άμεσα και να έρθουν στο νοσοκομείο. Και όταν λέμε άμεσα, να έρθουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να εντάξουν το σύνολο του νομού στην αντιμετώπιση των υγειονομικών του νομού, στην αντιμετώπιση αυτού του επιδημικού κύματος που περνάμε αυτή τη στιγμή στις ΣΕΡΕΣ. Τα κέντρα υγείας στο νομό είναι 9. Με απόφαση του Υπουργείου έχουν ενταχθεί μόνο 2 στο να μπορούν να παίρνουν δείγματα. Τα υπόλοιπα 7 όχι δεν παίρνουν δείγματα, δεν έχουν μέσα ατομικής προστασίας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ιστορία. Ζητάμε άμεσα και τα 9 κέντρα υγείας του νομού να μπορούν να παίρνουν δείγματα τουλάχιστον από ασθενείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, ασθενείς που είναι από ιχνηλάτιση, άτομα τα οποία έχουν έρθει σε στενή επαφή με περιστατικό θετικό σε κορονοϊό. Να ενισχυθεί το κέντρο υγείας του νομού και να μείνει και ο ΕΟΔΗ όχι μόνο για μια εβδομάδα να μείνουν, να μπορούν να παίρνουν τεστ από ασθενείς, και να επιταχθεί επιτέλους ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Λέμε μέσα στο νοσοκομείο και το βάλαμε και πάλι και σήμερα, ότι τα κενά τα οποία υπάρχουν, αν δεν καλυφθούν άμεσα από προσλήψεις, οι γιατροί αντιστοίχων ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι στον ιδιωτικό τομέα, να επιταχθούν και να έρθουν να δουλέψουν στο νοσοκομείο με τους όρους που δουλεύει ο γιατρός του δημοσίου. Και εκτός αυτού, για τα περιστατικά τα οποία θα βρίσκονται σε αναμονές μεγάλες για αντιμετώπιση, παρακολούθηση των χρόνιων περιστατικών,
να μπορούν αυτά τα περιστατικά να παρακολουθούνται από ιδιώτες γιατρούς της πόλης, πάλι με επίταξή τους, με μισθό του δημοσίου και με όρους λειτουργίας του δημοσίου τομέα. Και όλα αυτά που λέμε τώρα, κύριε Παπαμιχάλη, συμβαίνουν σε μια περιοχή όπου έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα κρούσματα, όπου έχει παρισφρήσει πανδημία μέσα σε γυροκομεία, όπου είναι πραγματικά στο πικ η περιοχή. Και μάλιστα, και θα ήθελα ένα σχόλιο και από εσάς, προσπερνώντας όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στα σχόλια, στους χώρους δουλειάς, ο κύριος Χαρδαλιάς την Κυριακή από τις ΣΕΡΕΣ είπε ότι όλα αυτά σχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την διασκέδαση, αλλά ουσιαστικά μέτρα δεν παίρνονται, ούτε να ενισχυθούν, όπως μας τα περιγράψετε τουλάχιστον, τα νοσοκομεία, ούτε κατ' επέκταση να υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Και έχετε και κέντρα προσφύγων στην περιοχή. Ναι, και είχαμε και στο προηγούμενο διάστημα και θετικά κρούσματα εκεί, για την ώρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση και μέχρι και τις διοικήσεις των νοσοκομείων, όλο αυτό το πετανάκι, το μόνο που έχουν μάθει είναι να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας πετάνε το κομμάτι της ατομικής μας ευθύνης. Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη σε ένα βαθμό, όσο σου δίνει περιθώρια το ίδια η κοινωνία να έχει μια ατομική ευθύνη, γιατί είναι αυτό το πράγμα που λέτε κι εσείς, το ότι αν βλέπουμε εργαζόμενους, ας πούμε, που βρίσκονται με το μπαλτά της απόλυσης πάνω από το κεφάλι τους, αν δεν πάνε στη δουλειά, οι οποίοι μπορεί να πάνε γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους, ακόμα και αν έχουν ένα ήπιο γρατζούνισμα στο λαιμό τους. Εμείς αυτό το πράγμα, και βγήκε και ο κύριος Χαρδαλιάς να μας πει για τη διασκέδαση. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ στο νομό ΣΕΡΟΝ, το οποίο να σας το βάλω και εσάς. Όλα αυτά θεωρητικά, η αύξηση των κρουσμάτων έγινε από ένα συγκεκριμένο μαγαζί που έκανε πάρτι, είναι κλαμπ, έκανε πάρτι με όρθιους κλπ. Ποιανού ήταν ευθύνη το να ελέγχεται ο συγκεκριμένος χώρος για το πώς λειτουργεί? Δεν θα ζητηθεί ποτέ ευθύνη από τον Δήμο, ο οποίος, ή την περιφέρεια, η οποία θα έπρεπε να ελέγχει αυτές τις καταστάσεις, αλλά συνήθως, ξέρετε, σε αυτά κάνουμε τα στραβά μάτια πάντα στην επιχειρηματική δράση και δεν μας νοιάζει καθόλου η υγεία του. Ο δήμαρχός σας πάντως βρήκε την αιτία των κρουσμάτων στις διαδηλώσεις που έγιναν στην περιοχή. Εντάξει, τώρα αυτό είναι είναι αστείο στο νομό ΣΕΡΟΝ, γιατί το κομμάτι των διαδηλώσεων δεν είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη που έχει για τέτοιο πλήθος κόσμου, έτσι. Αυτά, ξέρετε, είναι για να δημιουργούμε πάντα εντυπώσεις. Και ας γίνονται οι διαμαρτυρίες, βέβαια, για να επαρθούν μέτρα προστασίας, έτσι. Και ξέρετε, ό,τι και να πούμε, να σας πω, εγώ να συμφωνήσω σε όλα για το αίτιο το οποίο αύξησε τα κρούσματα στο νομό ΣΕΡΟΝ. Πού είναι η ευθύνη του κράτους που εδώ και 8 μήνες που ζούμε σε αυτή την κατάσταση της πανδημίας, δεν έχει κάνει τίποτα για να θωρακίσει το νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ. Και φωνάζαμε ήδη από τον Αύγουστο και λέγαμε ότι το νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόταν το Μάρτιο, και συνεχίζουμε να το λέμε, γιατί επιβεβαιωνόμαστε με το χειρότερο τρόπο ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ όχι δεν έχει ενισχυθεί όλο αυτό το διάστημα, μειώνεται από προσωπικό, γιατί έχουν φύγει γιατροί χωρίς να αντικατασταθούν, φεύγουν το επόμενο διάστημα και άλλος αριθμός γιατρών χωρίς να αντικατασταθούν, δεν ενισχύεται, και αντιθέτως προσπαθούν με ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο να καλύψουν όλες αυτές τις αυξημένες ανάγκες του νομού. Να υπενθυμίσω, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η κάλυψη των οργανικών θέσεων σε έναν οργανισμό νοσοκομείου που υπολείπεται των αναγκών του νομού, έτσι, αλλά η κάλυψη των οργανικών θέσεων αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ με μόνιμο προσωπικό είναι στο 55%. Και ενώ το φωνάζουμε εδώ και 2 χρόνια αυτό το πράγμα, ότι χρειάζονται άμεσα προσλήψεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, συζητούσαμε τους προηγούμενους μήνες για το ότι κινδύνευα να μην γίνονται και χειρουργία λόγω της έλλειψης γιατρών. Δεν γίνονται χειρουργία. Δεν γίνονται. Φέρες από τις αρχές της χρονιάς, από το Μάρτιο, mm-hmm. Έχουν μείνει 3 αναισθησιολόγοι, μετά και έχει ανασταλεί σχεδόν το σύνολο των τακτικών χειρουργείων, γίνονται τα επίγοντα. Μετά από κινητοποιήσεις τις οποίες είχαμε κάνει τον Ιούνιο, οι γιατροί μαζί με σωματεία και φορείς από την πόλη είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα και αναγκάστηκε η κυβέρνηση και προκήρυξε 3 θέσεις αναισθησιολόγων τον Ιούλιο στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ.
Δυστυχώς, επειδή το κομμάτι με την αναισθησιολογία ως ειδικότητα είναι λίγο προβληματικό και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα γιατρών, έχουν βάλει τα χαρτιά της μόνο μία που είναι η επικουρική γιατρός που είχαμε στο νοσοκομείο και απλά θα μονιμοποιηθεί. Mm-hmm. Και γι' αυτό όμως, γι' αυτό το έχουμε γράψει και στην ανακοίνωσή μας, δεν μπορεί η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου να είναι το κάτι θα γίνει, δεν θα μας αφήσουν έτσι, δεν θα μείνει ο νομός χωρίς χειρουργία. Αυτά τα λες και τα παραπέμπουμε όλα σε ένα μέλλον και ότι θα δώσει κάποιος άλλος τη λύση. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που υπάρχει με τους αναισθησιολόγους, να δώσει κίνητρα για να πηγαίνουν γιατροί που τελειώνουν, παίρνουν τα πτυχία τους, να πηγαίνουν προς την ειδικότητα της αναισθησιολογίας. Θα έπρεπε με σχεδιασμό κεντρικό να γίνεται αυτό το πράγμα για το τι ανάγκες υπάρχουν σε κάθε ειδικότητα, σε κάθε νομό με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού και να βγάζουμε τον αριθμό των ειδικών γιατρών τον οποίο χρειαζόμαστε και να προσλαμβάνονται ανάμεσα στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν νοσοκομεία της περιφέρειας να μην έχουν αναισθησιολόγο και να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρουργία στο δημόσιο νοσοκομείο. Να σας πω κιόλας ότι στο νοσοκομείο Σερών αυτή τη στιγμή είναι 3 οι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι 2 αναισθησιολόγοι έχουν ήδη προειδοποιήσει την διοίκηση του νοσοκομείου ότι στο τέλος της χρονιάς, εφόσον δεν αλλάξει τίποτα στις εργασιακές τους σχέσεις και να έρθει κάποιο προσωπικό για να βοηθήσει, θα δώσουν παραίτηση και οι 2 από το νοσοκομείο. Mm-hmm. Δηλαδή η κατάσταση στο χειρουργικό τομέα στο νομό είναι τραγική και δεν έχει, πώς να το πω τώρα, δεν νιώθουν καν την ευθύνη η διοίκηση του νοσοκομείου, της υγειονομικής περιφέρειας και του ίδιου του Υπουργείου Υγείας να βγούνε να δώσουν απάντηση στους κατοίκους αυτού του νομού για το τι πραγματικά τους λένε να κάνουν. Γιατί όταν δεν έχεις δυνατότητα να πραγματοποιήσεις τακτικά χειρουργία στο νοσοκομείο, στο δημόσιο νοσοκομείο του νομού, οι λύσεις οι οποίες έχει ένας άνθρωπος είναι συγκεκριμένες. Ή θα πρέπει να πάει να προγραμματιστεί σε άλλο νοσοκομείο γύρω νομών, σε μακρόχρονες λίστες, γιατί και αυτή η κατάσταση δεν είναι ότι είναι καλύτερη σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ή να περιμένει να χειροτερέψει η κατάσταση υγείας του με κίνδυνο να πεθάνει αλλά να μπει ως επίγον χειρουργείο. Εντάξει, τέτοια τραγικότητα να ζούμε, ή τους λένε όσοι έχετε λεφτά πηγαίνετε στον ιδιωτικό τομέα. Και τελικά η κατεύθυνση αυτή είναι να πάτε στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί η λογική η οποία μπαίνει και το βλέπουμε ακόμα και σήμερα σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα με τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας και ανάγκης να έρθουν στο δημόσιο νοσοκομείο να αυξάνονται, η κυβέρνηση συνεχίζει να βλέπει την υγεία ως κόστος, τη ζωή του καθενός μας ως κόστος και να μένει πιστή και προσιλωμένη στη βασική της πολιτική κατεύθυνση που είναι η εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα νοσοκομείο το οποίο θα είναι επιχείρηση να καλύπτει μόνο βασικές ανάγκες υγείας του νομού των ανθρώπων δωρεάν και από εκεί και πέρα όποιος έχει λεφτά να ζει και όποιος δεν έχει λεφτά να κάθεται να κλαίει τη μοίρα του. Και εδώ είναι η ουσία όλου του πράγματος που μόλις μας είπατε, κύριε Παπαμιχάλη. Γιατί πολλοί λένε υπάρχει ένας ασυντονισμός, δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση γιατί υπάρχει μια προχειρότητα. Η ουσία είναι ακριβώς αυτό που μας είπατε. Καμία προχειρότητα δεν υπάρχει. Έχει ξεκινήσει αυτή η λογική στην πολιτική για το κομμάτι της υγείας, όχι από αυτήν την κυβέρνηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση, σε αυτήν την κατεύθυνση ήτανε. Έχει ξεκινήσει, εφαρμόζεται πλήρως και ξέρετε, για μένα και αυτό που λέμε και ως Ένωση, η τραγικότητα της ιστορίας είναι ότι στην παρούσα φάση που πραγματικά απειλούνται ζωές και αυτό που βλέπουμε μπροστά μας να έρχεται το επόμενο διάστημα θα είναι να αναγκάζονται γιατροί να διαχωρίζουν το ποιος ασθενής θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει με βάση το τι δυνατότητες έχει το νοσοκομείο, ακόμα και σε αυτήν την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το κομμάτι υγείας, ο κάθε νομός ξεχωριστάς και το κάθε νοσοκομείο, συνεχίζουν να μην θωρακίζουν τα νοσοκομεία, να μην τα στελεχώνουν, να το βάλω σε εισαγωγικά, σπαταλάνε επιπλέον χρήματα για την υγεία για να μπορέσουν να σώσουν ζωές σε αυτόν τον τόπο και μένουν πιστοί σε αυτό το ότι κοστολογούμε τη ζωή του καθενός. Βλέπω και στην ανακοίνωσή σας στις μονάδες εντατικής θεραπείας
που είναι τόσο απαραίτητες ειδικά αυτό το διάστημα, αντί να αυξηθούν, λέτε, από 6, από 6 σε 11, παραμένουν 6. Η ΜΕΘ που υπάρχει στο νοσοκομείο Σερώνη, τα 6 κρεβάτια ΜΕΘ, είναι για ασθενείς που δεν νοσούν από κορονοϊό, δεν είναι θετικοί στη λίμωξη. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ανάγκη, ξέρετε, για να μπορέσει να πάει κάποιος σε κλινική COVID, σε ΜΕΘ COVID, θα πρέπει να έχει βγει θετικός. Εδώ, επειδή δεν γίνονται τεστ στο νοσοκομείο και απλά τα παίρνουμε και τα στέλνουμε στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση κανένας 24 με 48 ώρες να μας βγει το αποτέλεσμα. Οπότε, ασθενείς που διασωληνώνονται και δεν ξέρουμε αν είναι θετικοί ή αρνητικοί, έχει φτιαχτεί ένα εξτρά κρεβάτι ΜΕΘ, το οποίο έχει γίνει σε ένα χώρο του χειρουργείου, για να μπορεί να νοσηλεύει τέτοιου είδους περιστατικά. Από τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε το lockdown και αυτό το πρώτο κύμα της δημίας, είχε με η διοίκηση του νοσοκομείου Σερών μας ενημέρωσε ότι αυτό ήταν στην κατεύθυνση του Υπουργείου και από τις υγειονομικές περιφέρειες, τα κρεβάτια στο νοσοκομείο Σερών να αυξηθούν από 6 σε 11. Για να μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερες ανάγκες ασθενών που δεν νοσούν από COVID και ακόμα και αν χρειάζεται να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ότι από 6 θα γίνουν 11 το ακούγαμε κάθε μήνα. Και κάθε μήνα λες και τα κρεβάτια είχαν κολλήσει στα διόδια. Δηλαδή δεν, όλο έρχονται και όλο δεν γίνανε. Και αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει μια δυνατότητα να ανοίξουν άλλα δύο κρεβάτια, δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω έλλειψης προσωπικού. Δεν έχει γίνει μισή πρόσληψη νοσηλευτή, όχι οι 4 ανακρεβάτι που χρειάζεται, μισή πρόσληψη νοσηλευτή για αυτή την ιστορία, και παραμένουμε με αυτό τον μικρό αριθμό των 6 κρεβατιών στο νοσοκομείο Σερών στην ΜΕΘ. Μάλιστα. Λοιπόν, τεράστια τα προβλήματα και από ό,τι φαίνεται δεν λύνονται, ενώ η περιοχή πλέον είναι στο πικ. Στα κόκκινα. Τι είναι αυτό που στέλνετε ως μήνυμα σαν Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών? Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, καλούμε όλους στο νομό Σερών να πάρουν θέση. Όλους, από σωματεία, συλλόγους, τον κάθε ένα ξεχωριστά, να πάρει θέση, τα σωματεία και οι σύλλογοι να βγάλουν, να πάρουν αποφάσεις στήριξης όλων των πρωτοβουλειών και αυτών που καταγγέλουμε ως νοσοκομιακοί γιατροί. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου προς αυτήν την κατεύθυνση, το οποίο όμως δυστυχώς σε αυτή τη στιγμή που ζούμε είναι ένας καθαρός κυβερνητικός συνδικαλισμός, δεν συμμετέχει πουθενά παρόλο που τα προβλήματα είναι αυξημένα. Εμείς έχουμε αποφασίσει ως Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών ότι θα περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε πώς προχωράει το κομμάτι της πανδημίας στο νομό, το αν θα πάρθουν αποφάσεις για στελέχωση του νοσοκομείου, το πώς θα εξελιχθούν οι θετικοί σε κορονοϊό συνάδελφοι μέσα στο νοσοκομείο, και ανάλογα με το πώς εξελίσσεται μέσα στη εβδομάδα ιστορία, είτε θα καλέσουμε σε άμεση κινητοποίηση εντός της εβδομάδας στο νοσοκομείο, είτε την επόμενη εβδομάδα θα καλέσουμε σε κινητοποίηση συλλόγου, σωματεία και το σύνολο των εργαζομένων του νοσοκομείου για να απαιτήσουμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται το νοσοκομείο Σερών και ο χώρος της υγείας για να αντιμετωπίσει αυτή την ιστορία. Κύριε Παπαμιχάλη, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.